Σας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κύριε εκπρόσωπε της στρατιωτικής ηγεσίας, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σφακιανοί. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη αυτών που 4 χρόνια μετά από μια σχεδόν συνολική καταστροφή των Σφακιών, την επανάσταση του Ασκαλογιάννη του 1770, πρώτη ελληνική επανάσταση εναντίον του Τουρκού κατακτητή, βρήκαν το θάρρος και το κουράγιο πριν τους ξαναεπιτεθούν για να τους διαλύσουν τελείως, βρήκαν το θάρρος, το κουράγιο, τη δύναμη να κάνουν αυτοί επιθετικό πόλεμο, να καταστρέψουν ένα τρομερό γενίτσαρο που υπήρχε την περίοδο εκείνη, τον Αλυδάκη, ο οποίος ουσιαστικά κατακυρίευε, έκλεβε και δισοδομούσε σε μια τεράστια περιοχή του νομού Χανίων, τωρινού νομού Χανίων. Μπόρεσαν να το καταστρέψουν, να πάρουν την περιουσία του, να πάρουν τα πλούτη του και να κερδίσουν μια ανάσα επιβίωση στα δύσκολα εκείνα χρόνια. Εγώ θα σταθώ μόνο σε 2 πράγματα που μας διδάσκει σήμερα αυτός ο επιθετικός πόλεμος των Σφακιανών 4 χρόνια μετά από μια μεγάλη καταστροφή. Το πρώτο ήταν, το οποίο είναι ξεχωριστό ιστορικά, είναι από τους ελάχιστους επιθετικούς πολέμους στην ιστορία που συμμετείχαν γυναίκες. Και δείχνει τι σημαίνει πραγματικά το να υπάρξει κοινωνικός λαϊκός ξεσηκωμός. Ζήτησαν και απέτησαν οι γυναίκες των Σφακιανών τη συμμετοχή τους σε αυτόν τον επιθετικό πόλεμο. Κάτι που έγινε. Και υπήρχαν και θύματα. Και το δεύτερο είναι ότι, το δεύτερο μήνυμα αυτής της ιστορίας είναι ότι, όσο και αν είναι το σκοτάδι βαθύ, όσο και αν ο συσχετισμός δυνάμεων φαντάζει καταθλιπτικός, όσο και αν βγαίνεις από μια ήττα στην οποία λες πώς θα αντέξω, όταν οι μισοί έχουν φύγει για νησιά, έχουν, πώς το λένε, κάποιοι άλλοι έχουν φύγει προς το Ηράκλειο, όταν έχει αδειάσει η επαρχία, όταν δεν υπάρχει πλούτος, όταν πώς λοιπόν, το μήνυμα είναι ότι όταν μπορείς βγαίνοντας από μια τέτοια ήττα, μπορεί ο λαός μας όταν έχει στόχο να επιτεθεί εναντίον του οποιοδήποτε αλυδάκι, είτε εκείνης της εποχής είτε της σημερινής εποχής. Και επειδή ζούμε μια τέτοια κατάσταση, το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πάντα λίγο πριν την αυγή. Και αυτό το μήνυμα νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την εξέγερση εκείνης της εποχής και πρέπει να τους τιμούμε, γι' αυτό φτιάξουμε και αυτό το μνημείο και γι' αυτό πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που η νεολαία των Σφακίων, η αποφάνησή μας και οι πιο παλιοί και οι πιο καινούργοι παίρνουν αυτό το μήνυμα, γιατί όταν ποντάρεις στη νέα γενιά, τότε πραγματικά τίποτα δεν πάει χαμένο. Αιωνία τους η μνήμη. Να είστε καλά.